Το επεισόδιο αυτό είναι μια προσφορά του διαδικτυακού φροντιστηρίου «Έτσι Μαθαίνω». Από τι αποτελείται ο κόσμος? Ρίξε μια ματιά στο περιβάλλον σου. Θα δεις αντικείμενα που φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό. Έμβια και άβια όντα. Θα μπορούσες να πεις πως ο κόσμος αποτελείται από εσένα, εμένα, τη συσκευή ανάμεσά μας, εκείνη την πέτρα, εκείνη την άλλη πέτρα, εκείνο τον τύπο που μοιάζει με τον πιάτσικα και ούτω καθεξής. Η ποικιλία των αντικειμένων που υπάρχουν όμως είναι πρακτικά ατελείωτη. Μια λίστα για το σύμπαν θα περιλαμβάνει την κάθε πέτρα και τον κάθε πιάτσικα του κάθε πλανήτη και φυσικά ακόμα και τη λίστα την ίδια. Αν θέλουμε να απαντήσουμε ουσιαστικά στην αρχική ερώτηση, πρέπει με κάποιο τρόπο να απλοποιήσουμε την προσέγγιση μας. Πρέπει να βρούμε τι κοινό έχει ένα φυτό, ένα ερπετό και ένα γλυπτό. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποιο είδους ανέκδοτο. Ορισμένοι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν τη σωστή ιδέα. Υπέθεσαν πως ο κόσμος αποτελείται από 4 ή 5 στοιχεία: γη, νερό, αέρας, φωτιά, εθέρας. Η υπόθεσή τους ήταν εντελώς λάθος, αλλά ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έπειτα από εκατοντάδες χρόνια συλλογικής ανθρώπινης προσπάθειας, σκέψης και κακών λογοπαιγνίων, αναπτύξαμε το καθιερωμένο πρότυπο της φυσικής. Η ύλη αποτελείται από άτομα και κάθε άτομο έχει έναν πυρήνα που περιβάλλεται από ένα νέφος ηλεκτρονίων. Ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από κάτω και άνω quark. Συνολικά έχουμε ανακαλύψει 17 στοιχειώδη σωματίδια, τα οποία χωρίζονται στα quark, στα λεπτόνια και στα μποζόνια. Τα μποζόνια είναι τα σωματίδια φορείς των 3 εκ των 4 θεμελιωδών δυνάμεων της φύσης και το μποζόνιο του Higgs, το οποίο δεν κάλεσε κανείς, αλλά ήρθε να κάτσει εδώ με την νεολαία. Τα quark και τα λεπτόνια είναι τα σωματίδια της ύλης και χωρίζονται σε 3 γενιές. Όλη η ύλη που μπορείς να δεις, οτιδήποτε έχεις ακουμπήσει, γευτεί ή μυρίσει, αποτελείται από 3 σωματίδια της πρώτης γενιάς. Τα άνω και κάτω quark που φτιάχνουν τα πρωτόνια και νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Αν χρειαζόμαστε μόνο 3 σωματίδια για να φτιάξουμε την ύλη, τι ρόλο βαράνε τα υπόλοιπα 9, δεν έχουμε ιδέα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς τα σωματίδια συνδυάζονται για να φτιάξουν την ύλη, δεν γνωρίζουμε όμως το γιατί. Γιατί τα σωματίδια συνδυάζονται με αυτόν τον τρόπο και όχι με κάποιον άλλο? Υπάρχει άραγε κάποιο παράλληλο σύμπαν που θα μπορούσαν να συνδυάζονται αλλιώς? Μήπως αυτά τα σωματίδια δεν είναι τα πραγματικά στοιχειώδη αντικείμενα που υπάρχουν? Μήπως είναι φτιαγμένα από πιο απλά σωματίδια που δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει? Η σωματιδιακή φυσική στα ερευνητικά κέντρα όπως το CERN αναζητούν αυτές τις απαντήσεις. Ο θρίαμβος του καθιερωμένου προτύπου είναι πως περιγράφει οτιδήποτε έχουμε ποτέ συναντήσει σύμφωνα με ένα μικρό αριθμό βασικών δομικών συστατικών. Αποκαλύπτει πως το σύμπαν λειτουργεί κατά βάση όπως τα Lego. Με το ίδιο σετ στοιχειωδών σωματιδιών σε διαφορετικές ποσότητες μπορείς να φτιάξεις ένα φυτό, ένα ερπετό ή ένα γλυπτό. Παρ' όλα αυτά, η περιγραφή μας για το σύμπαν εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Η συνηθισμένη ύλη, η ύλη δηλαδή που μπορούμε να δούμε, δεν αποτελεί παρά το 5% της συνολικής ύλης και ενέργειας του σύμπαντος. Υπό αυτή την έννοια, η ύλη που βλέπουμε δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Αντίθετα, μάλλον είναι αρκετά σπάνια. Το υπόλοιπο 95% του σύμπαντος είναι 27% σκοτεινή ύλη και 68% σκοτεινή ενέργεια. Ας ξεκινήσουμε με τη σκοτεινή ύλη. Η σκοτεινή ύλη είναι παντού. Πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή να κολυμπάς μέσα της. Όταν μελετήσαμε τη δομή των γαλαξιών, συνειδητοποιήσαμε πως η βαρύτητα της κανονικής ύλης δεν επαρκεί για να σχηματίσει γαλαξίες. Αν υπήρχε μόνο ύλη που βλέπουμε, τα αστέρια θα ήταν σκορπισμένα παντού στο χώρο. Η σκοτεινή ύλη λοιπόν είναι εκείνη που θα μπορούσε να καθιστά εφικτή την ύπαρξη γαλαξιών. Την ονομάζουμε σκοτεινή γιατί κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό. Και βασικά γιατί δεν μπορούμε να τη δούμε. Δεν αλληλεπιδρά με την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Αλληλεπιδρά όμως με τη βαρύτητα. Μπορούμε να δούμε τη βαρυτική της επίδραση όταν περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση σκοτεινής ύλης καμπυλώνουν το φως που περνάει από κοντά τους. Έχουμε λοιπόν ισχυρές ενδείξεις πως υπάρχει, ξέρουμε πόση υπάρχει και χοντρικά πού βρίσκεται. Δεν γνωρίζουμε όμως καθόλου από τι αποτελείται. Η πιο απλή ιδέα είναι πως η σκοτεινή ύλη είναι κάποιο άγνωστο σωματίδιο. Ελπίζουμε πως εκτός από βαρυτικά, αλληλεπιδρά με την ύλη και μέσω κάποιας άλλης δύναμης, ίσως ακόμα και κάποιας νέας δύναμης που αγνοούμε. Δεν είναι απαραίτητο όμως να αποτελείται από ένα μόνο σωματίδιο. Είναι σίγουρα πιθανό η σκοτεινή ύλη να αποτελείται από πολλά σκοτεινά σωματίδια όπως και η κανονική ύλη. Αυτά τα σωματίδια θα μπορούσαν μέχρι και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οδηγώντας σε σκοτεινή φυσική, σκοτεινή χημεία ή ίσως ακόμα και σκοτεινή βιολογία, σκοτεινή ζωή και σκοτεινούς πιάτσικες. Ή μπορεί η σκοτεινή ύλη να μην είναι σωματίδια. Το σύμπαν ακολουθεί τους κανόνες της κβατικής όσον αφορά την υπόλοιπη ύλη, οπότε λογικά υποθέτουμε πως και η σκοτεινή θα συμπεριφέρεται παρόμοια. Ο συλλογισμός αυτός όμως έχει περιορισμούς. Τα πάντα φαίνεται να ακολουθούν τους κανόνες μέχρι να εμφανιστεί κάτι που δεν τους ακολουθεί.
Ακόμα και το μυστήριο της σκοτεινής ύλης οχριά μπροστά στη σκοτεινή ενέργεια, η οποία είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πραγματικότητας και δεν ξέρουμε για αυτή σχεδόν τίποτα. Η υπόθεση περί της ύπαρξής της προέκυψε εντελώς τυχαία. Μιας και η βαρύτητα είναι μια δύναμη ηλεκτρική, οι επιστήμονες πίστευαν πως οι μακρινοί γαλαξίες κάποια στιγμή θα σταματήσουν να απομακρύνονται και θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Αυτό που ανακάλυψαν όμως ήταν το ακριβώς αντίθετο. Με κάθε λεπτό που περνάει, το σύμπαν διαστέλλεται όλο και ταχύτερα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάτι που να αντιτίθεται στην έλξη της βαρύτητας. Κάτι που δεν μπορούμε να δούμε, αλλά που προκαλεί την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Αυτό το κάτι είναι η σκοτεινή ενέργεια και έχουμε κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να είναι. Μια πρώτη ιδέα είναι η κοσμολογική σταθερά, η οποία λέει πως η σκοτεινή ενέργεια είναι μια γενής ιδιότητα του χώρου. Αυτό που ονομάζουμε κενό στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα. Ο χώρος είναι κάτι. Αν η σκοτεινή ενέργεια προκαλεί τη δημιουργία νέου χώρου, τότε περισσότερος χώρος σημαίνει περισσότερη σκοτεινή ενέργεια και ταχύτερη δημιουργία και άλλου χώρου. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Μια άλλη ιδέα είναι η πεμπτουσία, κάποιου είδους πεδίο που διαπερνά όλο το σύμπαν και έχει το αντίθετο αποτέλεσμα της βαρύτητας. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές αυτής της υπόθεσης, αλλά όλες έχουν το εξής κοινό. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Κανείς δεν μας εγγυάται πως το υποτιθέμενο πεδίο αλληλεπιδρά με τα σωματίδια που γνωρίζουμε. Η διαφορά του πεδίου με την κοσμολογική σταθερά είναι πως δεν είναι χωρικά και χρονικά σταθερό, το οποίο ίσως θα δικαιολογούσε γιατί η επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος ξεκίνησε πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Και τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε την πιθανότητα τίποτα από τα προηγούμενα να μην ισχύει και να χρειαζόμαστε μια καινούρια θεωρία για τη βαρύτητα. Ίσως η γενική θεωρία της σχετικότητας να είναι ηλιπής. Ίσως μια νέα θεωρία να μπορεί να εξηγήσει τα φαινόμενα χωρίς την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης και ενέργειας. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάποια υποψήφια τέτοια θεωρία που να είναι ελκυστική στους φυσικούς. Το συναρπαστικό με αυτά τα μεγάλα επιστημονικά μυστήρια είναι πως έχουν πραγματικές αδιαμφισβήτητες απαντήσεις. Απλά δεν τις γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη έρευνα και περισσότερα και καλύτερα δεδομένα. Η σκοτεινή ύλη και ενέργεια, αν υπάρχουν, αποτελούν το 95% του σύμπαντος, το 95% της πραγματικότητας. Η κατανόηση του σύμπαντος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και το μέλλον μας επιφυλάσσει σίγουρα ορισμένες συναρπαστικές ανακαλύψεις. Γι' αυτό χαλάρωσε και απόλαυσε το ταξίδι. Η κατανόηση της σχολικής φυσικής όμως, σε αντίθεση με το σύμπαν, δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη υπόθεση. Αν είσαι μαθητής και θέλεις βοήθεια στο μάθημα της φυσικής ή της χημίας ή της βιολογίας ή βασικά σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα, επισκέψου το διαδικτυακό φροντιστήριο Έτσι Μαθαίνω. Το Έτσι Μαθαίνω συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής ζωντανής διδασκαλίας με τις απεριόριστες δυνατότητες που παρέχει το ίντερνετ. Μπες στο etsimathaino.gr ή κάνε κλικ στο link της περιγραφής και κάνε το πρώτο σου δοκιμαστικό μάθημα εντελώς δωρεάν. Ευχαριστώ το Έτσι Μαθαίνω για την υποστήριξη αυτού του επεισοδίου.